Καλησπέρα. Ευχαριστώ την Prodexpo για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά είχε την καλοσύνη να καλέσει το RICS και τα μέλη μας να συμμετέχουν στην Prodexpo North και να κάνουν contribute με τις ιδέες και το feedback τους από την αγορά. Φέτος, επειδή έχουμε στο μυαλό μας λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά την κρίση που πέρασαμε τον περασμένο χρόνο με τον κορονοϊό, θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα έτσι από το know-how του RICS και να νομίζουμε ότι θα είναι και σχετικά με αυτά που θα ακούσουμε και στα επόμενα panels σχετικά με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά, το World Environment Forum είναι ένα παγκόσμιο φόρουμ το οποίο διερευνά τις τάσεις για το πώς αναπτύσσονται οι πόλεις μας και πώς μπορούν να γίνουν καλύτερες. Σήμερα παρουσιάσουμε κάποιες ιδέες, κάποιους άξονες, οι οποίες θα είναι σχετικές με το πώς μπορούν οι πόλεις μας να γίνουν καλύτερες, πώς μπορούν να γίνουν πιο ευχάριστες, πιο σωστές για τον κόσμο του που ζουν σε αυτές και κυρίως σε συνέχεια του τι συνέβη τον χρόνο με τον COVID. Ουσιαστικά είδαμε ότι τον περασμένο χρόνο είχαμε μια δραματική αύξηση της παρέμβασης της κεντρικής οικονομίας του κράτους στο να σώσει, να βοηθήσει τόσο σε προσωρινό επίπεδο την οικονομία αλλά και τους πολίτες να λειτουργήσουν μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό σκεπτόμενοι την επόμενη μέρα είναι πώς τα χρήματα που θα διατεθούν και η κληρονομιά που αφήνει αυτή η περίοδο θα κατευθυνθούν σε δράσεις οι οποίες θα λάβουν υπόψη τους την αναδιανομή κατά κάποιο τρόπο του εισοδήματος και την βοήθεια στις πιο ευαίσθητες ομάδες που ζουν κυρίως μέσα στις πόλεις. Αυτό συνέβη βέβαια σε προσωρινό επίπεδο με διάφορες παρεμβάσεις ταμιακές κρατικά σε όλα τα κράτη του κόσμου τον περασμένο χρόνο. Αυτό που έχει σημασία είναι τώρα πώς θα διανεμηθούν τα χρήματα σε πιο μακροχρόνιες δράσεις, όπως είναι οι υποδομές παραδείγματος χάρη, που είναι κάτι το οποίο συζητιέται σήμερα στα πάνελς πολύ έντονα, αλλά και ταυτόχρονα αυτές οι δράσεις θα δημιουργήσουν και μια παρακαταθήκη για το μέλλον στις πόλεις, ώστε να είναι πιο περιβαλλοντικά φιλικές και πιο, όπως θα δούμε παρακάτω, υγιείς για να ζει κανείς. Άρα λοιπόν, φεύγοντας από το πώς θα διανύουμε τα λεφτά και λάβουμε υπόψη μας ακριβώς το πού θα κατευθυνθούν για να βοηθήσουν όλες τις ομάδες, ένας βασικός πυλώνας βέβαια είναι οι μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις οι οποίες δεν έχουν μόνο τον προσωρινό χαρακτήρα της βελτίωσης, τις εμπιστευτούμε δηλαδή για να κινηθούμε ξανά με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και νέες τεχνολογίες ώστε να συνδυάσουμε μοντέρνους τρόπους μετακίνησης, όπως παραδείγματος χάρη είναι διάφορες μικρομετακινήσεις ηλεκτροδοτούμενες που έχουμε τώρα πια συνηθίσει να βλέπουμε σε άλλες του εξωτερικού και σιγά σιγά έρχονται και στην Ελλάδα, ή ακόμα και το ποδήλατο, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε στους κατοίκους των πόλεων πολύ εύκολες, γρήγορες και ποιοτικές μετακινήσεις ασφαλείς, ώστε να μπορούν να φτάσουν στη δά τους, αλλά και σε χώρους που μπορούν να έχουν αναψυχή ή πάρκα κτλ. Αυτό, ξαναλέμε, πηγαίνοντας στο πρώτο point που δώσαμε πριν, είναι ότι έχει πολύ σημασία περισσότερο για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, τις χαμηλότερες εισοδηματικά. Αυτό επίσης που έχει προκύψει πρόσφατα με τον κορονοϊό ως τάση, ως ένα global trend θα το λέγαμε, αλλά το βλέπουμε πάρα πολύ και στην Ελλάδα, είναι η τάση του να διασφαλίσουμε αυτό που λέμε health and well-being, δηλαδή την υγεία και την ποιότητα ζωής μέσα στις πόλεις. Οι πόλεις δεν ήταν φτιαγμένες αρχικά για να είναι πολύ φιλικές προς τους κατοίκους της. Δεν έχουν όλες οι πόλεις σκεφτεί ικανοποιητικά το πώς θα έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι σε χώρους, ας πούμε, αναψυχής, το πώς θα αθλούνται, το πώς θα μετακινούνται. Και αυτό που είναι το ζητούμενο είναι να
την κληρονομιά του κορονοϊού, το trend αυτό ότι πρέπει να βγούμε έξω να περπατήσουμε το απλό πράγμα ή να χρησιμοποιήσουμε το ποδήλατό μας ή να πάμε κάπου με τα πόδια στη δουλειά μας, να το μετατρέψουμε σε κάτι πιο μόνιμο, σχεδιάζοντας ουσιαστικά τις πόλεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πάλι για όλα τα στρώματα του πληθυσμού, αλλά είναι κάτι που χωρίς συνδυαστικές δράσεις δεν μπορεί να επιτευχθεί. Τέλος, αν όχι τέλος, αυτό που θα ήθελα να πω σχετικά με το personal health είναι ότι αυτό που έχει δημιουργηθεί σαν τάση λόγω του κορονοϊού επίσης είναι η καινούρια αντίληψη που έχουμε για τις πόλεις ως προς τις γειτονιές, δηλαδή ότι οι πόλεις μας πια δεν είναι επικεντρωμένες τόσο στα κέντρα τα μεγάλα όπου συγκεντρώνονται όλοι οι πληθυσμοί, αλλά είναι πια γειτονιές ένας χώρος όπου χρειάζονται όλες οι δραστηριότητες τις οποίες κάνουμε στην καθημερινότητά μας, είτε είναι το shopping, είτε είναι το retail, δηλαδή είτε είναι οι δουλειές μας, είτε είναι η αναψυχή. Αυτό είναι κάτι που το είδαμε στον κορονοϊό και σίγουρα είναι μια τάση που θα μείνει τα επόμενα χρόνια στις πόλεις μας και αυτό έχει επιδράσεις και στο σχεδιασμό αλλά και στην καθημερινότητα αλλά και σε άλλους τομείς όπως το real estate αυτό καθ' αυτό. Άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η καθημερινότητα των πόλων θα αλλάξει προς αυτήν την κατεύθυνση και πρέπει να σχεδιάσουμε και τις δημόσιες κοινωνίες και τις μετακινήσεις και τις υποδομές ανάλογα. Επίσης, αυτό που έχει μεγάλη σημασία για να σχεδιάσουμε καλύτερες πόλεις είναι να μαζέψουμε ικανοποιητικό data, ικανοποιητική πληροφορία, ώστε να μπορέσουμε να προβούμε σε αυτό το σχεδιασμό. Όταν ακούμε data, όταν πληροφορία, τα τελευταία χρόνια κυρίως σκεφτόμαστε ηλεκτρονικό data, δηλαδή μαζική πληροφορία που προκύπτει είτε από τα κινητά τηλέφωνα, είτε από κάμερες, είτε από άλλους τρόπους που παρακολουθούν οι μετακινήσεις, ας πούμε, της. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και αυτό που λέμε soft data, το οποίο πάντα υπήρχε, όπως είναι τα γκάλοπ, όπως είναι το να μάθουμε πώς λειτουργούν οι πόλεις καλύτερα, ώστε να μπορούμε, μαζεύοντας και συνδυάζοντας όλη αυτή την πληροφορία, να σχεδιάσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι κρίσιμο να έχουμε την πλήρη εικόνα στο να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τις πολιτικές στη σωστή κατεύθυνση. Δίνω μερικά παραδείγματα. Data μπορεί να είναι το πόσο κοντά κάποιος είναι στη δουλειά του, πόση ώρα κάνει να πάει στη δουλειά του, πόση ώρα κάνει να πάει ελεύθερο πάρκο, πόσα χιλιόμετρα είναι ελεύθερο πάρκο από το σπίτι του, πόσα από τα ακίνητα τα οποία υπάρχουν σαν stock μέσα σε μια πόλη χρησιμοποιούνται ή δεν χρησιμοποιούνται. Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι μαζεύοντας αυτή την πληροφορία και συγκεντρώνοντάς την σε έναν φορέα ή στην κεντρική κυβέρνηση και ξαναδίνοντάς την πίσω στους φορείς που ασκούν τις πολιτικές, μπορούμε να έχουμε καλύτερη κατευθυντικότητα τόσο των γενικών πολιτικών, αλλά κυρίως των επενδύσεων, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ανταπόδοση. Αυτό που θέλω έτσι να μείνει από τη σημερινή κρίση, γιατί είδα ότι καθυστερήσαμε κιόλας παρουσίαση, είναι ότι υπάρχει συγκέντρωση της πληροφορίας και την μπορούμε να τη φτάσουμε. Εάν τη μαζέψουμε και αν μπορέσουμε να λάβουμε όλους αυτούς τους παράγοντες που συζητήσαμε πριν υπόψη μας, μπορεί και οι κυβερνητικές πολιτικές να είναι πιο effective και η ιδιωτική πρωτοβουλία να μπορέσει να έχει καλύτερη πληροφορία ώστε να βοηθήσει με τις ιδιωτικές επενδύσεις στο να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Και για να τα πετύχουμε αυτά μπορούμε σίγουρα να δούμε τα παραδείγματα άλλων χωρών, να μάθουμε ή να ανταλλάξουμε και τις πληροφορίες δίνοντας το δικό μας feedback σε άλλες χώρες και σε άλλες πόλεις κυρίως, γιατί είναι κυρίως θέμα της πόλης, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε καλύτερες πόλεις για τους κατοίκους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.